Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα ενός νοσοκομείου, στον αξονικό τομογράφο. Απαντήσεις για τη σημασία της αξονικής τομογραφίας στην καθημερινή ιατρική διαγνωστική πρακτική μας δίνει ο διευθυντής του τμήματος, Σπυρίδων Μίσας. Ποια είναι η διαγνωστική αξία του συγκεκριμένου αξονικού τομογράφου 64 τομών? Προσφέρεται για εξέταση ολοκλήρου του σώματος. Από τον εγκέφαλο, τον τράχυλο, το θώρακα, την κοιλιά, τα άκρα, γόνατα, γκόνες, ώμους, άκρα χείρα, άκρα ακροπόδα. Και επειδή είναι ταχύτατος και μπορούμε με την βοήθεια των σκιαγραφικών μέσων και με ειδικά προγράμματα που ελέγχουμε την πυκνότητα στην περιοχή του αγγείου που θέλουμε στη μεγαλύτερη της τιμή, μπορούμε να κάνουμε και αξονικές αγγειογραφίες, οι οποίες έχουν, μπορώ να πω, μια πολύ καλή απεικόνηση και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Εκτός δηλαδή από τις αρτηρίες, που μπορούμε να ελέγξουμε αρτηρίες του εγκεφάλου, του τραχύλου, του θώρακα, της κοιλιάς, των κάτω άκρων ή των άνω άκρων, ανάλογα τι ζητείτε. Μπορούμε να δούμε επίσης και με τον αξονικό φλεβογραφίες, για να, ανάλογα δηλαδή από τις αρτηρίες, είναι οι φλέβες που μπορούμε να τις απεικονίσουμε, πάλι με ειδικές τεχνικές. Και αυτός ο αξονικός τομογράφος με ειδικά προγράμματα που έχει μπορεί να κάνει επίσης, να πούμε, CT στεφανιογραφία, δηλαδή για τα αγγεία της καρδιάς. Υπάρχει επίσης πρόγραμμα στον αξονικό τομογράφο που κάνει αξονική ουρογραφία, δηλαδή πυελογραφία. Κύριε Μίσα, εξηγήστε μας ποια νοσήματα ελέγχονται με την αξονική τομογραφία. Τα νοσήματα που συνήθως ελέγχονται με τον αξονικό τομογράφο αφορούν όλη την γκάμα των νοσημάτων, δηλαδή από φλεγμονώδη, νεοπλασματικά. Και εκεί που υπερέχει και έναντι του μαγνήτη είναι τα οστικά, δηλαδή κακώσεις, κατάγματα, αιματώματα, όπου με πολύ ταχύτητα μπορεί να έχουμε μια πολύ γρήγορη απάντηση, οξείες, κελίες κτλ. Και επίσης, επειδή στις εξετάσεις της κοιλιάς δίνουμε και κάποιο σκιαγραφικό από το στόμα, μπορούμε με τον τρόπο αυτό να σκιαγραφίσουμε τον πεπτικό σωλήνα, δηλαδή από τον ισοφάγο, το στομάχι, το λεπτό, το παχιέντερο. Και με διάφορους ανασυνθέσεις και λεπτότερες τομές μπορούμε να διαπιστώσουμε πολλές φορές και αρχόμενα νεοπλάσματα του πεπτικού σωλήνα σε όλη τους την έκτηση, παρότι θα έλεγα ότι, ας το πούμε, η κυρία ένδειξη του αξονικού τομογράφου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να κάνει σταδιοποίηση της νόσου. Ποια τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου αξονικού τομογράφου για τους ασθενείς? Εκτός από το ότι έχει ένα μεγάλο γκάντρεν άνοιγμα που ακόμα και παχύσαρκοι ασθενείς ή και υπέρβαροι, μέχρι και πάνω από 150 κιλά, δεν έχουν περιορισμούς να κάνουν την εξέταση. Και το καλό επίσης είναι ότι στα προγράμματα του αξονικού είναι ένας ασθενής που δεν συνεργάζεται και κάθεται στραβά, στο πούμε, στο μηχάνημα και παίρνει στραβές τομές, μπορείς εκ των υστέρων αυτές τις τομές να τις ανασυνθέσεις και να τις φέρεις στα ίσια τους, ώστε να είναι αξιόπιστες ό,τι αφορά την γνωμάτευση και στην απεικόνιση που θα παραδοθεί στο γιατρό του ή στον ασθενήνα. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο εξέτασης των ασθενών, στον αξονικό τομογράφο αυτόν που λέγαμε, των 64 τομών. Και εδώ είναι η τράπεζα της εξέτασης, η οποία ανέρχεται και μπαίνει μέσα σε αυτό το γκάντρι. Όπως βλέπετε, είναι ένα ευρύχωρο γκάντρι που μπορεί άνετα να αισθάνεται ο ασθενής περνώντας μέσα ότι δεν είναι κάτι τον πνίγει. Είναι πάρα πολύ άνετο και, όπως εξήγησα, πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό το γκάντρι, όπως σας εξήγησα, μπορεί να κάνει κίνηση προς τα μπρος ή προς τα πίσω, 25 συμπλήν μοίρες, ώστε να έχουμε την ακρίβεια των τομών που θέλουμε. Και η επιλογή των τομών και το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε γίνεται μέσα από την αίθουσα χειρισμού, από τον τεχνολόγο ακτινολόγο. Η εξέταση καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία? Το τμήμα της αξονικής τομογραφίας έχει συνάψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ και διάφορα άλλα ταμεία και οι ασθενείς έρχονται με εξωτερικά παραπεμπτικά και παίρνουν τις απαντήσεις τους με καθυστέρηση πιθανώς μια ημέρα. Μπορεί να είναι και την ίδια μέρα. Ανάλογα και από το πρόβλημα του ασθενή. Αν είναι κάτι επίγον, θα δοθεί απάντηση αστραπία. Ιωάννα Αλεξίου για τον Doctor's Channel.